κίνηση και η απαξίωση των δομών δημόσιας υγείας στην ΚΟΠ δεν προέκυψε σήμερα. Εδώ και δύο περίπου χρόνια το νοσοκομείο της ΚΟΠ απαξιώνεται καθημερινά. Τα κενά του και όχι μόνο δεν καλύπτονται αλλά διωγγώνονται. Ο Γιώργος Κυρίτσης δεν πρόκειται να είναι ένας δήμαρχος που θα αρκεστεί στο ρόλο του παθητικού θεατή, όπως άλλοι, απέναντι στην συνεχιζόμενη υποβάθμιση της δημόσιας υγείας στο νησί και ιδιαίτερα του νοσοκομείου της ΚΟΠ. Το κατέστησε σαφές στον νέο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Βορύδη. Έχει διατυπώσει τις ίδιες θέσεις με συνέπεια και στο πρόσφατο παρελθόν και όχι όψιμα. Κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, προσδιορίζει τις ανάγκες αλλά και τα κενά που πρέπει να καλυφθούν στο νοσοκομείο της ΚΟΠ, προκειμένου βέβαια να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του. Αναμένουμε την κάλυψη αυτών των κενών από τις προσλήψεις που έχουν δρομολογηθεί στον χώρο της δημόσιας υγείας, από την επέκταση της θητείας των επικουρικών γιατρών, αλλά και από συγκεκριμένα κίνητρα, βαθμολογικά και μισθολογικά, που πρέπει να παρέχονται στους γιατρούς που υπηρετούν στις δομές δημόσιας υγείας στα νησιά και γενικότερα στις πρόσφυτες περιοχές. Ο Δήμος της ΚΟΠ αλλάζει. Είναι αποφασισμένος να κάνει τη ζωή δύσκολη σε αυτούς που περιφρονούν το δικαίωμα του πολίτη στη δημόσια υγεία. Σε αυτούς που αδυνατούν να κατανοήσουν ότι ένα μεγάλο νησί και κορυφαίος τουριστικός προορισμός όπως η ΚΟΠ πρέπει να παρέχει υπηρεσίες υγείας και στους πολίτες και στους επισκέπτες του. Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση ευαισθητοποίησης των αρμοδίων αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Η νέα Δημοτική Αρχή από 1η Σεπτεμβρίου θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Αυτό που μας διαχωρίζει από το χθες είναι ότι εμείς πιστεύουμε στη δημόσια υγεία και κυρίως είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε δυναμικά και να συγκρουστούμε. Για ένα πράγμα πρέπει να είμαστε όλοι σίγουροι. Η ΚΟΠ θα έχει πλέον δυνατή φωνή. Κανείς δεν θα μπορεί να την αγνοήσει. Σας ευχαριστώ.